Ψήνω φιλέτο κοτόπουλο τώρα για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο club sandwich. Μια λιχουδιά για μικρούς και για μεγάλους. Έχω σνίτσερ κοτόπουλο που είναι από φιλέτο από στήθος κοτόπουλο, λεπτά κομμένο. Ψήνεται στην εντέλεια και πραγματικά είναι πάρα πολύ ζουμερό και λαχταριστό. Έτσι πρέπει να είναι τα υλικά όταν κάνουμε ένα ωραίο club sandwich. Μια λιχουδιά για μικρούς και για μεγάλους. Αυτό το club sandwich που θα κάνουμε σήμερα είναι ιδιαίτερο γιατί έχει ψωμί μπριοσένιο, οπότε είναι γλυκό και αφράτο, υπέροχα τυριά, μοτσαρέλα σε φέτες η οποία δίνει γλυκιά γεύση, λιώνει καταπληκτικά και τσένταρ που έχει πιο ένταση, αλλά είναι και αυτό γλυκό τυρί. Και φυσικά το φιλέτο κοτόπουλου. Έχω και άλλα υλικά, θα τα δούμε στην πορεία. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ νόστιμο club sandwich. Λοιπόν, πάμε στο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο θέλει λίγα λεπτά ψησίματος σε δυνατή ένταση, σε αντικολλητικό τηγάνι. Όπως βλέπετε εδώ δεν έχω βάλει ούτε λάδι, ούτε τίποτα άλλο, καμιά λιπαρή ουσία. Ψήνεται σκέτο όπως είναι. Σε αυτό το πάχος υπολογίζω πως θέλει περίπου 4 λεπτά ψησίματος. 2 από τη μία πλευρά, 2 από την άλλη και είναι έτοιμο. Και αφού πάρει χρώμα ωραίο και από τις δύο πλευρές, αλατίζω με ανθό αλατιού σαν νυφάδας και κλείνω την εστία. Έτσι λοιπόν μαγειρεύουμε ωραία και αποτελεσματικά το φιλέτο από στήθος κοτόπουλου. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Το κόβω στη μέση. Και θα χρησιμοποιήσω από 2 κομμάτια σε κάθε σάντουιτς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνθέσουμε τα σάντουιτς. Όπως σας είπα, η βάση του είναι ωραίο μπριοσένιο ψωμί. Το οποίο μπριοσένιο ψωμί έχει αρκετό βούτυρο, έχει αυγά, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ νοστιμιά και φυσικά έχει ωραίο χρώμα και είναι και πάρα πολύ αφράτο. Βουτυράτο, νόστιμο, αφράτο, τα έχει όλα. Και αλείφω πρώτα τις φέτες με τυρί κρέμα. Κοιτάξτε τώρα τι κινήσεις κάνω για να δώσουμε νοστιμιά ακόμη και σε απλά σάντουιτς όταν τα ετοιμάζουμε. Ξεκινάω λοιπόν. Πρώτα απλώνω τυρί κρέμα στη βάση. Βάζω τυρί κρέμα γιατί θα δώσει μια πολύ ωραία βελούδινη υφή μέσα στο σάντουιτς και αυτή η ελαφριά οξύτητα που έχει έρχεται και ισορροπεί όλες τις γεύσεις. Βασικά ισορροπεί την γλύκα του ψωμιού. Μετά βάζω το φιλέτο του κοτόπουλου. Συνεχίζω τώρα με ξινολάχανο. Εδώ έχω ωραίο ξινολάχανο κόκκινο, το οποίο έχει πολύ δυνατή γεύση, ιδιαίτερη γεύση. Συνήθως στα club sandwich βάζουμε ντομάτα, μαρούλι, αλλά παιδιά όταν ψηθεί, γιατί αυτό θα το ψήσω, μετά έρχονται και μαραίνονται τελείως αυτά τα λαχανικά, δεν είναι ωραία. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα λαχανικό το οποίο αντέχει τη θερμοκρασία και το ξινολάχανο αυτό εδώ και δίνει ωραία γεύση και αντέχει τη θερμοκρασία. Τώρα αυτό το ξενολάχανο, όσοι μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας, ξέρετε ότι είναι μια απλή διαδικασία. Διαφορετικά υπάρχει σε βαζάκια στα σούπερ μάρκετ και δίνει ιδιαίτερο τόνο. Σε σάντουιτς πάντα που έχουν κρεατικά, έτσι. Και συνεχίζω βάζοντας φέτες από τσένταρ. Ένα πολύ ωραίο τσένταρ το οποίο θα έρθει και θα λιώσει ωραία, θα δώσει γλυκιά γεύση. Και φυσικά εδώ όλα τα λεφτά είναι η υφή του όταν λιώνει. Και βάζω από 2 φέτες μοτσαρέλα εδώ σε κάθε φέτα ψωμιού. Ένα άλλο πολύ ωραίο τυρί, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ γλυκό και αυτό λιώνει. Και ουσιαστικά εδώ παίζουμε με τις υφές. Γιατί αυτά τα σάντουιτς τώρα θα τα ψήσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα λιώσουν τα τυριά και θα γίνουν απλά κολλασμένα.
Τι λέτε? Συμφωνείτε? Είναι από τα δυνατά σάντουιτς. Επειδή συνήθως το club sandwich το έχουμε και σαν ένα ολοκληρωμένο γεύμα, μαζί με τηγανιτές πατάτες και με όλα αυτά τα υλικά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σούπερ πιάτο. Και τώρα βάζω τη μία φέτα πάνω στην άλλη, έτσι με όλα τα υλικά, και σκεπάζω με την τρίτη φέτα ψωμιού και με το τυρί κρέμα από τη μέσα πλευρά. Κάνω το ίδιο και με αυτό εδώ. Και τώρα θα τα πάμε στο φούρνο. Οπότε η επόμενη κίνηση είναι να τα βάλουμε σε ένα ταψάκι. Και για να τα κάνω ακόμη πιο κολλασμένα, και αυτό κάνουμε πάντα όταν ψήνουμε σάντουιτς στον φούρνο, θα αλείψω λίγο βούτυρο στην επάνω φέτα. Οπότε, εδώ με ένα μαχαίρι βάζω αγελαδινό βούτυρο στην επάνω φέτα. Και τα πάμε στο φούρνο τώρα και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 6 λεπτά περίπου, μέχρι να κατατιναριστεί ωραία η επάνω επιφάνεια και μετά να έχουμε υπέροχα σάντουιτς. Αυτό το ζητούμενο εδώ τώρα είναι να λιώσουν ωραία τα τυριά και μετά να τα απολαύσουμε ζεστά όπως βγαίνουν από το φούρνο. Ένα μοναδικό club sandwich. Πάμε φούρνο! Για 2 club sandwich με κοτόπουλο και τυριά θα χρειαστείτε 6 φέτες ψωμί του toast, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 8 φέτες μοτσαρέλα, 8 φέτες τσένταρ, 200 γραμμάρια ψημένο φιλέτο κοτόπουλου, 50 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια κόκκινο ξινολάχανο, ανθό αλατιού σε νυφάδες και τηγανιτές πατάτες για το σερβίρισμα. Αυτά είναι εδώ τα αριστουργήματα, τα club sandwich με κοτόπουλο και υπέροχα λιωμένα τυριά. Εντάξει, έχουμε λόγια? Να περιγράψω κι άλλο ή να αρχίσω να σερβίρω? Να αρχίσω να τρώμε. Πάμε λοιπόν. Ό,τι μπορούσα να κάνω για να κάνω νόστιμα τα club sandwich, το έκανα. Δηλαδή, άλυψα τις φέτες με τυρί κρέμα, έβαλα μετά βούτυρο στην επάνω πλευρά, έβαλα εδώ ωραία τυριά, έκανα ωραίους συνδυασμούς. Εντάξει, αυτά τα club sandwich τα έχουν όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να τα σερβίρουμε ωραία. Τα κόβουμε λοιπόν σε ωραία τρίγωνα κομμάτια. Πάμε και εδώ. Και τώρα, για να τα σερβίρω. Έχω εδώ μία μεταλλική σούβλα, γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε και όλες τις τρώσεις από τα υλικά μέσα στα σάντουιτς και τα περνάω εδώ. Αυτό είναι. Και συνεχίζουμε και με το δεύτερο. Αυτή η ησυχία εδώ με ανησυχεί. Δεν μιλάει κανείς, με κομμένη την ανάσα. Κοιτάξτε εδώ, να, αυτό εδώ το λιωμένο τυρί είναι όλα τα λεφτά. Να το και το δεύτερο. Και φυσικά club sandwich χωρίς πατάτες δεν γίνεται. Οπότε εδώ έχω ωραίες φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Ρίχνω ανθόλα πιο τελευταία στιγμή, κλασική κίνηση. Και σερβίρω μαζί.
Νομίζω πως αυτή τη θέα δεν αντιστέκεται κανείς. Κλασικό και αγαπημένο. Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο, με ωραία τυριά και τηγανιτές πατάτες. Ο ιδανικός συνδυασμός. Ξέρω ότι θα το φτιάξετε και ξέρω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά αυτή η σύνθεση μέσα είναι μοναδική. Να το φτιάξετε.